Ψήλα στην ατζέντα του Υπουργείου Συγκοινωνιών βρίσκεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω αυξημένης κίνησης των επιβατών στα λεωφορεία, αλλά και η εισαγωγή νέων. Ναι, θα προχωρήσουμε στην διαμόρφωση εκπόνηση μιας μελέτης, αξιοποιώντας παλαιότερες μελέτες που έχουν γίνει, αναφορικά με τη δημιουργία ενός συστήματος σταθερής τροχιάς στην Κύπρο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τρένο ή ένα τραμ, το οποίο θα ενώνει τα αστικά κέντρα της Κύπρου. Και βεβαίως σε συνεννόηση και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα μελετήσουμε και το ενδεχόμενο λειτουργίας τραμ στις μεγάλες αστικές περιοχές. Όλα αυτά λόγω της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος του κοινού για τις δημόσιες συγκοινωνίες, αιτία της οποίας είναι φυσικά η οικονομική κρίση. Από τις επικοινωνίες που είχαμε με τις εταιρείες λεωφορείων, μας έχουν δηλώσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης των νέων δεδομένων έχει αυξηθεί η κίνηση επιβατών και επίσης η έκδοση μηνιαίων καρτών κυκλοφορίας. Ενδιαφέρον για τη δημιουργία τραμ εντός της πόλης εξέφρασε και ο Δήμος Λευκωσίας, με τον οποίο έχει προγραμματιστεί συνάντηση για να εξεταστεί το αίτημα. Ο Υπουργός πάντως χαρακτήρισε το έργο μεγαλεπίβολο και είπε ότι πρέπει να εξεταστεί βιωσιμότητά του, αποκαλύπτοντας ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς την συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ταμεία. Προς το παρόν, σκοπός του Υπουργείου Συγκοινωνιών σε συνεργασία με τις ανάδοχες εταιρείες είναι ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών.